Ανακοίνωση έβγαλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας μέσω της οποίας ενημερώνει τους ασφαλισμένους του νέου ενοποιημένου ταμείου πως εισηγήθηκε στα μέλη του να μην υπογράψουν σύμβαση με τον νέο οργανισμό, ο οποίος κοροϊδεύει τους ασφαλισμένους αφού δεν τους αποδίδει τις εισφορές τους. Ουσιαστικά η πρόθεση του Ιατρικού Συλλόγου ήταν μέσω του δελτίου τύπου να δώσει μία ενημέρωση στους ασφαλισμένους, γιατί διαπιστώνουμε σε καθημερινή βάση μέσα στα ιατρεία ότι υπάρχει μια θολούρα στον εγκέφαλο των ασφαλισμένων. Μπερδεύονται οι άνθρωποι δικαιολογημένα, δεν ξέρουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τα βιβλιαριά τους, τι δικαιώματα έχουν, και υπάρχει και ένα μπέρδεμα και εκ μέρους της πολιτείας, εκ μέρους του ΕΟΠΗ, ο οποίος ουσιαστικά δεν ξεκαθαρίζει τι θα κάνει. Εν μέρη δικαιολογημένα δεν το ξεκαθαρίζει, διότι δεν το ξέρουν και δεν μπορούν να το ξεκαθαρίσουν. Δηλαδή έχουν μια ουσιαστική αδυναμία να απαντήσουν σωστά τις ερωτήσεις και τις δικές μας και των ασφαλισμένων, διότι όλα έχουν στηθεί με απίστευτη προχειρότητα, με φοβερή βιασύνη, απλώς και μόνο για να γίνει μια συνένωση των τεσσάρων ταμείων στο μεγάλο νέο ταμείο που είναι ο ΕΟΠΗ. Θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα και οι συνάδελφοι το έχουν διαπιστώσει στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους ασφαλισμένους, οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν κάποια δικαιώματα, αλλά δυστυχώς δεν τα βλέπουν να ανταμείβονται. Και έτσι λοιπόν αναγκαστήκαμε να δώσουμε μία ενημέρωση, στην οποία ενημέρωση εν πωλής ενημερώνουμε, και μπορώ να το πω και από το μικρόφωνο, ότι οι γιατροί που είναι διαθέσιμοι μέσω του συστήματος είναι οι γιατροί του ΙΚΑ, στο πρωινό τους ωράριο σε αυτές τις περιπτώσεις που δουλεύουν στο ΙΚΑ. Είναι οι γιατροί εκείνοι που απασχολούνται στα αγροτικά ιατρία, στα περιφερειακά ιατρία και στα νοσοκομεία βεβαίως. Είναι οι γιατροί εκείνοι οι οποίοι έχουν προσχωρήσει σε δήλωση συνεργασίας με τον ΕΟΠΗ, που είναι περίπου 20 στην Αργολίδα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασφαλισμένος μπορεί να απευθυνθεί σε αυτούς χρησιμοποιώντας το υποτιθέμενο βιβλιάριό του, που τέλος πάντων έχουν αλλάξει τα βιβλιάρια, δεν είναι ακριβώς αυτά που θα έπρεπε, αλλά διατηρούνται για ένα χρονικό διάστημα τα ίδια. Τώρα, έχει δοθεί η δυνατότητα συνταγογράφησης των θεραπείων που παίρνει ο κάθε ασφαλισμένος και η δυνατότητα παραπομπής εξετάσεων, αναγραφής εξετάσεων στα βιβλιάρια, σε όλους τους γιατρούς που είναι στον ιδιωτικό χώρο, δηλαδή σε όλους τους πιστοποιημένους γιατρούς, μέσω βέβαια της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπου το οποίο σημαίνει ότι όλοι οι ασφαλισμένοι δύναται να γράψουν τα φαρμακά τους στο γιατρό που είχαν από πριν, είτε είναι εντός του ΕΟΠΗ είτε είναι εκτός του ΕΟΠΗ, και να φτιάξουν τις παρακλινικές εξετάσεις που είναι να κάνουν. Υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα όμως με τα μικροβιολογικά εργαστήρια και γενικώς τα εργαστήρια, διότι ακόμα δεν έχει μπει σωστά η διαδικασία για τη σύναψη συμβάσεων που είχαν από πριν πει ότι θα είναι εξειδικευμένες συμβάσεις μεταξύ του ΕΟΠΗ και των εργαστηριακών. Οι εργαστηριακοί κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται σε ένα καθεστώς αναμονής. Μας έχουν ενημερώσει ότι η αναμονή αυτή θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τις 20 του μηνός, όπου εκεί θα οριστικοποιηθούν κάποια πράγματα με καινούργιες εγκυκλίους, και επομένως οι συνάδελφοι, οι μικροβιολόγοι, οι ακτινολόγοι βρίσκονται σε μια κατάσταση να μην μπορούν ούτε και να πούνε ότι είναι εντός του συστήματος, ούτε και να πούνε ότι είναι εκτός του συστήματος. Πρέπει να περιμένουμε. Βέβαια αντιλαμβάνομαι, και όλοι το αντιλαμβάνονται, ότι οι αρρώστιες δεν περιμένουν. Και υπάρχουν αρρώστιες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν εδώ και τώρα, σήμερα ή τέλος πάντων αύριο. Δυστυχώς όμως το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί είναι ότι δεν ασχολιόμαστε πλέον με τις αρρώστιες ως αρρώστιες, ασχολιόμαστε με το λογιστικό κομμάτι, ασχολιόμαστε με τα λεφτά, ασχολιόμαστε με τους λογαριασμούς, και ουσιαστικά οι υπεύθυνοι επικεφαλής αυτό το μήνυμα δίνουν, ότι εγώ αν είναι να το αποφασίσω θα το αποφασίσω με ένα οικονομικό κριτήριο τι θα κάνω και όχι με το ποια είναι η πραγματική ανάγκη των ασφαλισμένων. Επίσης οφείλω να πω ότι είναι δικαιολογημένη η ένσταση και η αναστάτωση και η απογοήτευση ή ο εκνευρισμός ενδεχομένως των ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές και τελικά καταλήγουν να μην έχουν αυτό που είχαν πέρυσι. Έχει αλλάξει εντελώς η παροχή ή δεν υπάρχει καθόλου παροχή. Γι' αυτό το πράγμα όμως δεν ευθύνονται οι γιατροί, ευθύνονται εκείνοι στους οποίους έχουν δώσει τα λεφτά.
Διότι τα λεφτά δεν τα έχει δώσει ο ασφαλισμένος του ΤΕΒΕ ή ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ που γίνονται οι κρατήσεις του μέσω των ειδικών λογαριασμών. Δεν τα έχει δώσει στους γιατρούς. Τα έχει δώσει στον προϊστάμενο, τον επικεφαλής πρόεδρο του ΤΕΒΕ, του ΙΚΑ και τέλος πάντων στο συγκεκριμένο φορέα που είναι ο ΕΟΠΗ. Οι διαμαρτυρίες κακώς απευθύνονται στους γιατρούς. Πρέπει να απευθύνονται προς το φορέα εκείνον ο οποίος έχει αναλάβει να διαχειριστεί αυτά τα λεφτά. Τώρα ας μην μπω στο κομμάτι το οικονομικό, δηλαδή το πώς γίνεται η διαχείριση του χρήματος ή τι στόχους έχουν όλοι εκείνοι που διαχειρίζονται αυτά τα λεφτά. Νομίζω ότι η όλη ατμόσφαιρα της χώρας μιλάει από μόνη της και επομένως δυστυχώς για τούτη τη χρονική περίοδο έχω να πω ότι ο ΕΟΠΗ έχει αποτύχει σαν σύστημα. Το σύστημα που έχει εισαγάγει έστω και προσωρινά δεν είναι βολικό και δεν μπορεί εύκολα να εξυπηρετηθεί ούτε ο ασφαλισμένος ούτε και ο γιατρός όμως να μπορέσει να δουλέψει σωστά.